και ενώσεων κατά της επίσκεψης Μέρκελ στην Αθήνα. Όλο ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συγκέντρωση διαμαρτυρίας που διοργάνωσε η ΑΔΔΗ και στην οποία συμμετείχε ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα αριστερά, κόμματα της αριστεράς. Συγκεντρώσει διαμαρτυρίας για την επίσκεψη της Άγγελα Μέρκελ στην Αθήνα. Να σας πω ότι κάποια στιγμή οι συγκεντρωμένοι επιχείρησαν να κάνουν πορεία προς το Σύνταγμα. Υπήρχε όμως ο αστυνομικός φραγμός στη συμβολή της, των οδών Σταδίου και Αμερικής, δεν τους επέτρεψαν να συνεχίσουν. Τότε άρχισαν να πετούν μπαλόνια γεμάτα με μπογιά, τα οποία τελικώς δεν άνοιξαν ποτέ. Στη συνέχεια οπισθοχώρησαν και μέσω της Ομήρου βγήκαν στην Πανεπιστημίου και έκαναν πορεία προς την Ομόνια, διότι και εκεί υπήρχε φραγμός της αστυνομίας και δεν μπορούσαν να φτάσουν στο Σύνταγμα. Να δούμε στο σημείο αυτό τι δήλωσαν στις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης και η Ρένα Δούρου. Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στην πολιτική της Μέρκελ, την αντίθεσή μας στις απαγορεύσεις των συγκεντρώσεων. Λέμε στη Μέρκελ ότι η Ελλάδα δεν είναι γερμανικό προτεκτοράτο και αυτό πρέπει να το πάρει απόφαση το γερμανικό κατεστημένο. Η Μέρκελ αντιπροσωπεύει μια Ευρώπη που εκπέμπει ανεργία, φτώχεια, δυστυχία, λιτότητα, αυταρχισμό και ακροδεξιά. Είμαστε εδώ για το αυτονόητο που εν τέλει είναι άκρος επαναστατικό. Να διαδηλώσουμε απέναντι σε μια επίσκεψη αυτή της εκφραστού των πολιτικών λιτότητας που τώρα θα παριστάνει για μερικές ώρες τον εκφραστή πολιτικών υποσχεσιολογίας του κύριου Σαμαρά. Η χώρα καταστρέφεται με πλεώνασμα, όπως καταστρέφεται ο πλούτος της, ο κόσμος της. Η επίσκεψη Μέρκελ έγινε στον απόϊχο της επιτυχημένης εξόδου της Ελλάδας στις αγορές, της πρώτης μετά το μνημόνιο του 2010, μια εξέλιξη που έτυχε θερμής υποδοχής από το διεθνή τύπο. Την ίδια ώρα το Υπουργείο Οικονομικών έδινε στη δημοσιότητα στοιχεία για τη σύνθεση των επενδυτών που αγόρασαν πενταετή ομόλογα ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ με επιτόκια κάτω από 5%. This is most definitely worth a ding of the bell. Greece's return to the bond market was a roaring success. Athens raised more than $4 billion in a deal. It's the first time since the bailout in 2010. The Greek government sold 5-year bonds. The yield was 4.95%. Demand cover, as it's known, cover was 7 times greater than supply. And it racked up nearly $28 billion in orders. Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν τα διεθνή δίκτυα στην πρώτη έξοδο της Ελλάδας στις αγορές μετά από 4 χρόνια. Wir sind wieder da, jubelt die griechische Regierung. Erstmals seit 4 Jahren hat sich der Krisenstaat heute wieder am